Θεωρώντας λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, έως όταν έρχεται το νομοσχέδιο προσαρτητικό στη Βουλή και είτε ψηφιστεί είτε καταψηφιστεί, θα πρέπει εμείς να είμαστε σε απεργία ακόμα. Βέβαια, η απεργία μας πλέον αλλάζει μορφή, γίνεται διαφορετική, γιατί θεωρούσαμε ότι ο τρόπος του μπλόκου και το αποκλεισμού του δρόμου είχε κάνει τον κύκλο του. Αρκετές μέρες είχαμε ενοχλήσει τον κόσμο. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε από τον 20ο μπλόκα που είχαμε πετυχημένο αυτό το ρεύμα το ένα, δεν το λέμε καθόλου. Και πάνω στη γενική αποχώρηση από όλη την Ελλάδα, συνταγέρευε να συνταχθούμε κι εμείς. Από εκεί και ύστερα, επειδή είχε πέσει η πρόταση το να κάνουμε πορεία διαμαρτυρίας στην Βέλγια, που είναι η πρωτεύουσα του νομού, κάναμε κάποιες επαφές σήμερα το πρωί και με απρόταση του τύπου Βέλγιας και με τη διοίκηση την αστυνομική της Βέλγιας και με τον κύριο Καλατσιμπή, τον υπευθυνέα μας. Και εκεί και στις γενικές γραμμές ένα πλάνο της αυριανής κοινοποίησης. Αυριανή γιατί την Πέμπτη είναι τσιμοπέμπτη και ίσως να δυσκολευτούμε να μας ευθυνούμε γιατί όλοι κάποιοι θα έχουν να πάνε. Γιατί την Παρασκευή θεωρήσαμε ότι είναι πολύ αργά. Το πλάνο της αυριανής κοινοποίησης, το οποίο θα σας προτείνουμε εμείς εδώ και το οποίο μετά τη συνέλευση θα συζητηθεί λεπτομερώς από τη Συντηρητική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι η Συντηρητική Επιτροπή του Μπλόκου θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και σε λειτουργία μέχρι να τελειώσει η απεργία. Δηλαδή μέχρι να ψηφιστεί ή καταψηφιστεί το νομοσχέδιο. Το πλάνο είναι ως εξής. 11 η ώρα το πρωί θα πάμε στην εφορία. Με τρακτέρ. Υπολογίζουμε και ως 30 μέχρι θα είμαστε. Θα πάμε στην εφορία, θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα. Ορίστε. Μετά τη σημεία, αφού κάνουμε και τις επαφές με την έφορα, αφού περάσουμε τους προβληματισμούς μας επάνω στο φορολογικό και αφού πάρουμε και τις απαντήσεις που θα μας δώσει αυτός, γιατί σίγουρα κάτι παραπάνω τα ξέρει, θα αναχωρήσουμε και θα πάμε στην Βέλγια. Θα περάσουμε μπροστά τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα τους δώσουμε ένα κάλεσμα που θέλουμε εμείς να προωθηθεί στους βουλευτές, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπως είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, να είναι αντίστοιχη δικιά μας θέση οι βουλευτές του ΜΟΥ και κάτω εμείς οι υπόλοιποι, για να απαντηθούν κάποια ερωτήματα δικά μας και να περάσουν κάποιες προτάσεις στην κέντρο που πάνω δεν συγνωρίζουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, άμεσα. Το ότι είναι ανεπιθύμητα να το ψηφίσουμε κτλ. Το ξέρουμε από τον Οκτώβριο ακόμα. Απλά έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, μικρές για μας, αλλαγές οι οποίες είναι πάλι στα λόγια μας, θα παραλάβω, και για τις οποίες θέλουμε δεσμεύσεις. Από εκεί και πέρα, με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και ύστερα, θα κάνουμε μια πορεία μέσα στην πόλη, η οποία πορεία συνδυάστηκε από τον κύριο που συντονίσει τους αγρότες του Μακροχωρίου και ο οποίος γνωρίζει καλά την Βέλγια, με τελικό προορισμό την Δημαρχία. Δημαρχία Παύλα Δημαρχία, επειδή είναι δίπλα-δίπλα. Εκεί θα σταθμεύσουμε, θα έρθει την περιφέρεια, θα είναι και ο Δήμαρχος Βέλγιας και ο Δήμαρχος Αλεξάνδρας από τον Μήπερ. Θα δηλώσουν και αυτή τη στήριξη σε εμάς. Όλο αυτό θα το κάνουμε, θα ακούσετε και μετά τον κύριο που θα σας πει το πλάνο πώς θα κινηθεί το ραχτέρ. Θα το κάνουμε μόνο και μόνο για ένα λόγο. Όχι με ένα σκεπτικό. Να κερδίσουμε πάλι τον κόσμο. Να μην ενοχλήσουμε κανένα, να κάνουμε μια διαδήλωση όπως πρέπει να γίνει, για να δείξουμε ότι δεν σταματάμε. Οι κινητοποιήσεις μας τελειώνουν στα πρώτα και ότι είμαστε ακόμα σε εγρήγορση. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να περάσει οπωσδήποτε, ξεκινώντας από αύριο. Αν είναι το καλό, πάρα πολύ καλά αύριο, θα δούμε πάλι τι προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι, ώστε να συνεχίσουμε και μετά.